Καλησπέρα, τσεκρυκνάω, ο Κώστας εδώ. Σήμερα έχω τη χαρά να προσκαλέσω και να παρουσιάσω έναν πάρα πολύ καλό φίλο και δικό μου και του καναλιού, τον Μάκη το Δεστούνη από το Joystick.gr. Μαζί με τον Δημήτρη και τον Στάμο έχουν το κανάλι, έχουν και μια σελίδα στο Facebook στην οποία συμμετέχουν διάφορα παιδιά μαζί και εγώ και συζητάμε για gaming. Τα βίντεο τους τα έχω λιώσει από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο, από τις αρχές που ξεκίνησαν. Μ' αρέσει η δουλειά τους, μ' αρέσουν ως χαρακτήρες, ως άνθρωποι. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα φέρει έτσι η τέτοια να πιούμε και έναν καφέ μαζί και να τα πούμε από κοντά. Από τους τρεις σκέφτηκα να στείλω και να παρουσιάσω τη συλλογή του Μάκη και να μας πει κάποια πράγματα, γιατί έχει την πιο ολοκληρωμένη συλλογή από όσο ξέρω τουλάχιστον και έχει κάνει και κάποια βίντεο πρόσφατα σχετικά με διάφορα κομμάτια του, οπότε γιατί όχι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλησπέρα Μάκη από μένα, καλώς ήρθες στο «Η Ανατομία Ενός Συλλέκτη». Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Γεια χαρά, είμαι ο Μάκης Δεστούνης και πρέπει να σας πω ότι είμαι πρώτα gamer και μετά συλλέκτης. Άσχετο αν αυτό το βίντεο είναι στο μυαλό ενός συλλέκτη. Θα εξηγήσω όμως την πορεία μέσω των ερωτήσεων που θα μου κάνει ο Κώστας, γιατί το λέω πρώτα gamer και μετά συλλέκτης. Ερώτηση νούμερο 1. Μια ερώτηση την οποία κάνω σε όλους, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη και τη γνώμη όλων πάνω σε αυτό. Τι σημαίνει για σένα να είσαι συλλέκτης? Λοιπόν, τι σημαίνει για μένα να είναι κάποιος συλλέκτης? Λοιπόν, δεν ξέρω τι σημαίνει γενικώς να είναι κάποιος συλλέκτης και πρέπει να κάνω μία παρένθεση εδώ και να πω ότι ποτέ δεν με θεωρούσα συλλέκτη. Βέβαια, εφόσον τα ράφια μου είναι γεμάτα με παιχνίδια, πάει να πει, και δεν τα αποχωρίζομαι έτσι, πάει να πει ότι είμαι κάποιου είδους συλλέκτης, αν όχι 100% συλλέκτης. Προσέξτε τώρα πώς έχει το πράγμα για εμένα. Αν κάποιος έρθει μέσα εδώ και τον ξαναγήσω και του εξηγήσω τι παιχνίδια έχω στα ράφια μου κτλ., θα καταλάβει ότι είναι παιχνίδια που έχω αγαπήσει πιο πιτσιρικάς, είναι παιχνίδια τα οποία έχω λατρέψει με τον καιρό, έχω περάσει καλά μαζί τους κτλ. Άρα, όλη η συλλογή μου, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, δηλαδή παιχνίδια τα οποία μου έχουν χαρίσει, μου έχουν δώσει, μου έχουν δανείσει κτλ., αποτελείται από παιχνίδια τα οποία έχω λατρέψει και έχω περάσει πάρα πολύ καλά μαζί τους. Άρα, ας το πούμε λοιπόν ότι εκεί πάει στο ότι είμαι πρώτα gamer. Και χωρίς να το θέλω, γίνομαι συλλέκτης. Και νομίζω πως οποιοδήποτε ασχολείται πολύ δυνατά με το gaming, όχι ο περιστασιακός ο παίκτης, δηλαδή αυτός που θα πάρει μια κονσόλα, θα παίξει κάνα-δύο παιχνίδια για να τα παρατήσει, αυτός που ξέρει τι είναι gaming, αυτός που ξέρει που θέλει να ασχοληθεί πραγματικά με το gaming, χωρίς να το θέλει θα γίνει συλλέκτης. Γιατί λοιπόν το να κρατάς τα παιχνίδια στη συλλογή που αγοράζεις για να παίξεις και το να ψάχνεις μανιωδώς κάποια παιχνίδια που έχεις παίξει πιτσιρικάς και να τα βάλεις στη συλλογή σου κτλ. Σημαίνει για μένα τουλάχιστον, για αυτό το είδος συλλέκτη που είμαι εγώ, αναμνήσεις. Δηλαδή για μένα η όλη δουλειά της συλλογής είναι πραγματικά αναμνήσεις. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια, ναι μεν, ενώ λέω ότι δεν είμαι συλλέκτης μου, υπάρχουν παιχνίδια ναι μεν τα οποία θα κάτσω να ψάξω, να βρω, να μπω σε eBay, να μπω από εδώ, να πάω σε εκθέσεις, να. Αλλά θα είναι πάντα παιχνίδια τα οποία θυμάμαι από πιτσιρικάς ότι είχα παίξει, είχα τελειώσει, είχα λιώσει, έτσι. Και όλο αυτό δεν γίνεται για να τα πάρω και να τα παίξω ξανά αυτή την εποχή, αλλά γίνεται γιατί είχα περάσει καλά μαζί τους, υπήρχαν αναμνήσεις ωραίες με αυτά τα παιχνίδια. Άρα μένουμε στο ότι συλλέκτης, τουλάχιστον για εμένα, σημαίνει αναμνήσεις. Ερώτηση νούμερο 2. Σου αρέσει περισσότερο να συλλέγεις παιχνίδια και φιγούρες ή κονσόλες? Τι είναι αυτό που θα προτιμούσες περισσότερο και σε αρέσει και σε ευχαριστεί? Φυσικά παιχνίδια και κονσόλες δεν συλλέγω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω. Ό,τι κονσόλες έχω στη συλλογή μου είναι κονσόλες τις οποίες έχω αγοράσει για να χρησιμοποιήσω. Εντάξει, σίγουρα θα αγοράσω και κάποιες κονσόλες για να πειραματιστώ μαζί τους. Όπως ας πούμε, θα ψάξω να βρω κάποια στιγμή ένα Sega Dreamcast που δεν είχα ποτέ. Αλλά θα το κάνω για να ασχοληθώ μαζί του, για να δω τι πρόσφερε εκείνη την εποχή, για κυκλοπαιδικούς σκοπούς. Μένουμε στο ότι μ' αρέσει περισσότερο δηλαδή να συλλέγω παιχνίδια, όχι φιγούρες, άσχετο ότι πίσω μου ας πούμε θα δείτε κάποιες φιγούρες κτλ. Είναι περισσότερο γιατί νομίζω ότι κάποιες συλλεκτικές που έχω στην κατοχή μου είναι για να τιμήσω πολύ περισσότερο ας πούμε και την εταιρεία που γουστάρω και λατρεύω εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες με το που ακούσω ότι θα κυκλοφορήσουν κάποιο παιχνίδι τις προτιμάω και κάνω ας πούμε παραγγελία με τιμία το παιχνίδι τους
Και για να τιμήσω και το ίδιο το franchise, ας πούμε, που αγαπώ. Για παράδειγμα, ας πούμε, το Dark Souls. Θα δείτε δύο συλλεκτικές φιγούρες. Οι δύο αυτές συλλεκτικές φιγούρες έχουν προέλθει από τις συλλεκτικές των παιχνιδιών. Παίζοντας το Dark Souls το 1 και το Demons νωρίτερα, έτσι, ήξερα ότι θα μ' αρέσει και το Dark Souls 2 και το Dark Souls 3. Άρα, αυτόματα είπα να πάρω τις συλλεκτικές για να έχω και το κάτι παραπάνω, ας πούμε, στη συλλογή μου από αυτά τα παιχνίδια. Το ίδιο και με τον Dishonored. Δηλαδή, το ένα τον Dishonored το καταευχαριστήθηκα. Ήξερα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, εντάξει, ήμουνα 80% σίγουρος ότι θα μ' αρέσει και το δεύτερο. Άρα, παρήγγειλα τη συλλεκτική και έτσι έχω και τη μάσκα, ας πούμε, του Dishonored. Γενικότερα, δεν συνηθίζω να παίρνω συλλεκτικές. Μένω μόνο στα παιχνίδια, άρα μένουμε στο ότι συλλέγω μόνο παιχνίδια. Και όπως είπα και νωρίτερα, και κάποιες κονσόλες οι οποίες είναι στα χέρια μου λόγω του ότι τις είχα αγοράσει για να παίξω τα προηγούμενα χρόνια, και κάποιες οι οποίες τις έχω πάρει για να πειραματιστώ μαζί τους και για κυκλοπαιδικούς σκοπούς. Αυτό. Ερώτηση νούμερο 3. Μετάνιωσες για κάποια αγορά ή κάποια πώληση κάποιου κομματιού από τη συλλογή σου, το οποίο το σκέφτεσαι και σε στεναχωρεί? Όχι, ποτέ. Και νομίζω έχω και ένα παράδειγμα να πω. Κάποια παιχνίδια που είχα αγοράσει, ας πούμε, για το Nintendo Wii, τα έβαλα, τα είδα ότι δεν μου αρέσανε. Ψάχτηκα στο eBay μετά και είδα ότι ήταν αρκετά σπάνια σαν παιχνίδια και κατάφερα και τα πούλησα πολύ παραπάνω από ό,τι τα αγόρασα. Δηλαδή τα αγόρασα κάνα 5 ευρώ και κατάφερα και τα πούλησα 60, 70 και 80 ευρώ. Καλά, σίγουρα δεν μετανιώνεις για τέτοια πώληση, η αλήθεια είναι. Αλλά να ας πούμε ότι ήταν σπάνια. Δεν το μετάνιωσα ποτέ που τα πούλησα. Τα εκμεταλλεύτηκα, τα πούλησα πίσω, ας πούμε, πήρα παραπάνω λεφτά από όσα έδωσα, πολύ παραπάνω λεφτά από όσα έδωσα, και αυτά τα λεφτά τα χρησιμοποίησα για να πάρω άλλα παιχνίδια τα οποία θα μου άρεσαν. Άρα δεν έχω μετανιώσει ούτε για πώληση, ούτε για αγορά. Ιδιαίτερα για αγορά, έστω και να σου κάτσει μάπα το παιχνίδι που λέμε. Τώρα στις μέρες που ζούμε και με τα καταστήματα έτσι όπως το έχουν κάνει, είναι πάρα πολύ εύκολο έστω και σούπα να είναι το παιχνίδι και να μην σ' αρέσει κτλ. Κτλ. Έστω και αν το πήρεις day one. Είναι πολύ εύκολο να το δώσεις πίσω. Εντάξει, θα χάσεις κάποια χρήματα, αλλά όχι τόσα πολλά όσο πιο παλιά, ας πούμε, που δεν ήταν δικιά σου η τσέπη. Έλεγες στον πατέρα σου, στη μάνα σου να σου αγοράσουν. Δηλαδή, εγώ τα έχω περάσει αυτά τα πράγματα. Και ό,τι σου παίρνανε, το τρώγες στη μάπα. Μετά το κράταγες αιώνια. Άρα, ναι, δεν έχω μετανιώσει ποτέ ούτε για αγορά ούτε για πώληση. Από όλα τα αποκτήματα που έχεις έως τώρα στη συλλογή σου, ποιο κατέχει τη μεγαλύτερη και καλύτερη θέση στην καρδιά σου? Από όλα μου τα αποκτήματα δεν μπορώ να πω ένα ότι κατέχει μεγάλη θέση στην καρδιά μου, ας πούμε. Θα σας πω 2-3 πράγματα τα οποία ξεχωρίζω, 2-3 παιχνίδια μάλλον, τα οποία ξεχωρίζω από όλη τη συλλογή που έχω, από όλες αυτές τις αναμνήσεις που υπάρχουν στα ράφια μου. Θα πω την Collector's Edition του Demon's Souls, την Collector's Edition, τη Special Edition του Dark Souls, πάλι την Collector's του Bloodborne. Και μετά από PlayStation 1 είναι σίγουρα Metal Gear και Castlevania, τα οποία ειλικρινά αυτά τα παιχνίδια που ανέφερα τώρα δεν θέλω ποτέ μα ποτέ να τα αποχωριστώ. Θέλω να υπάρχουν όπως και δίποτα, καλύτερα να μου τα πάρεις όλα και να μου αφήσεις μόνο αυτά. Δηλαδή είμαι σε τέτοια φάση με αυτά τα κομμάτια, με αυτά τα 5 παιχνίδια που ανέφερα. Δεν θέλω ποτέ και για κανένα λόγο να φύγουν από τα χέρια μου. Εάν έρχονταν κάποιος και σου έλεγε να δώσεις όλη σου τη συλλογή, ό,τι έχεις μαζέψει μέχρι τώρα από παιχνίδια, κονσόλες, απ' όλα, κράτα τις αναμνήσεις για σένα και ως αντάλλαγμα θα σου έδινε το καινούργιο το PlayStation 5 και το Xbox One, το Series X και πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια που θα βγουν από εδώ και πέρα. Τι θα έκανες? Όπως είπα και νωρίτερα, οτιδήποτε υπάρχει στα ράφια, είτε είναι παλιό, είτε είναι καινούργιο, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι για μένα αναμνήσεις. Είναι στιγμές, είναι καταστάσεις στις οποίες έχω περάσει πάρα πολύ καλά μαζί τους. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το έχω συνδυάσει και με κάποιο γεγονός που έχει συμβεί στη ζωή μου, διότι εκείνη την εποχή θυμάμαι είχε γίνει αυτό γιατί έπαιζα εκείνο το παιχνίδι, το θυμάμαι, ας πούμε, έτσι. Άρα είναι μεγάλο θέμα για μένα, αναμνήσεις, όταν λέμε ότι υπάρχουν στα ράφια μου, okay. Δεν θα έδινα τίποτα από όλα αυτά που έχω, παρόλο που λέω ότι, ας πούμε, δεν αισθάνομαι συλλέκτης, αισθάνομαι gamer, περισσότερο gamer, και μετά έρχεται το συλλέκτης, καθώς, όπως είπα και νωρίτερα, είναι ένα αγκαίο κακό. Άρα δεν θα έδινα τίποτα, θα προτιμήσω να μείνω και να δω τη νέα γενιά σιγά σιγά όπως θα τη δουν όλοι μαζί. Δηλαδή δεν καίγομαι, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν καίγομαι. Ήθελα να βλέπω τα πράγματα να έρχονται φυσιολογικά, στην ώρα τους.
Έχει επηρεαστεί η προσωπική σου ζωή και γενικά η ζωή σου από το χόμπι αυτό? Όχι. Καθόλου. Αν εννοούμε από τον όρο συλλογή, όχι καθόλου. Αν εννοούμε από τον όρο όμως gamer, ναι, έχει επηρεαστεί αρκετές φορές. Δηλαδή, επηρεάζεται γενικώς όποιος είναι gamer, δηλαδή με καταλαβαίνει τώρα τι εννοώ. Όπως ασχολείται πάρα πολύ δυνατά με τα video games, καταλαβαίνει τι εννοώ, καθώς δεν είναι και λίγες οι φορές, ας πούμε, που έχω προτιμήσει να μείνω μέσα και να παίξω κάποιο παιχνίδι. Όχι γιατί το κάνω με το ζόρι και τα λοιπά, γιατί κουστάρω, θέλω να δω τι θα γίνει σε συνέχεια, οπότε, να, ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει τη ζωή σου σαν gamer, έτσι. Ή ξέρω εγώ να κάτσω μέχρι αργά να παίξω και το πρωί να κουτουλάω στη δουλειά, ξέρω εγώ. Αλλά από τον όρο συλλέκτης δεν έχω επηρεαστεί, δεν μπορώ να πω ότι έχει επηρεαστεί η ζωή μου. Δεν ξέρω αν μελλοντικά, δηλαδή τώρα ας πούμε που σκέφτομαι αν θα παντρευτώ, αν θα κάνω οικογένεια, τι θα γίνουν όλα αυτά, τι θα τα κάνω όλα αυτά, ας πούμε. Άντε και τα πήρα μαζί μου. Και αν κάνω δύο πιτσιρίκια, ας πούμε, και μου τα κάνουν φίλο και φτερό, ξέρεις, μελλοντικά ίσως να έχω κάποιο πρόβλημα. Τώρα δεν νομίζω ότι θα έχω κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, από τον όρο συλλέκτης που είμαι, έτσι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάκη που πήρε μέρος στην εκπομπή. Προχωράει αργούτσικα λίγο η εκπομπή και αυτό εξαρτάται από μένα αποκλειστικά, γιατί αργώ εγώ λίγο να μοντάρω τα βίντεο. Μέσα στο καλοκαίρι ευελπιστώ να έχουμε άλλα ένα-δύο, θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά υπάρχει ακόμη υλικό για μελλοντικά επεισόδια. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάει καλά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Μάκη που πήρε μέρος και όπως όλα τα παιδιά που έχουν πάρει και αυτούς που θα πάρουν στο μέλλον. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη ημέρα από μένα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδιά!